όλους εσάς, γιατί είναι, είναι μια σημαντική μέρα συζήτησης, γιατί πάνω απ' όλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης, αλλά και εγώ προσωπικά, και οι υπηρεσίες μας που είναι εδώ παρόντες, θέλουν και θέλουμε να αναδείξουμε το κυρίαρχο ζήτημα της άρδευσης των περιοχών μας. Ξέρετε ότι ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε κάνει αρκετά έργα στην περιοχή σας, από τότε που αναλάβαμε την Αντιπεριφέρεια Κορινθίας. Και βέβαια ο στόχος μου πάνω απ' όλα είναι να πετύχουμε στη συνεργασία και με το Δήμο το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι μεγαλύτερη άρδευση περιοχών για να αυξήσουμε την παραγωγή των προϊόντων μας, ώστε να ενισχύσουμε οικονομικά τις περιοχές μας. Η ανάπτυξη της περιοχής έχει σχέση με την παραγωγή και τα προϊόντα μας. Η άρδευση είναι το κυρίαρχο ζήτημα και το νερό, και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο εμείς να το προσφέρουμε σε εσάς. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες μας μέχρι σήμερα έχουν πετύχει το στόχο, το έχουμε βάλει. Σκεφτείτε ότι εκτελέσαμε γεωπολιτικά έργα περίπου πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόγραμμα προσέγκριση στην περιφέρεια Πελοποννήσου πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς πάμε με ταχύτατους ρυθμούς, υλοποιούμε το σχεδιασμό μας και υλοποιούμε αυτά τα έργα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη παραγωγής. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε μαζί σας σε αυτό το στόχο και οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στο αποτέλεσμα που θέλουμε και δεν έχουμε ξεφύγει καθόλου από το σχεδιασμό και από τους χρόνους που έχουμε θέσει για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να ξέρετε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και της Περιφερειακής Συνόδευσης Κορινθίας θα επιτευχθούν οι στόχοι που θα θέσουμε. Μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θα βάλουμε, γιατί μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση πρέπει να πετυχαίνουμε από κοινού τους στόχους, γιατί είναι κοινή. Η ανάπτυξη της περιοχής μας αφορά όλους. Το οικονομικό αποτέλεσμα μας αφορά όλους και σε αυτή την πρόταση δεν περισσεύει κανείς μας. Όλοι θα είμαστε μαζί. Θεωρώ ότι θα μας πει και δύο λόγια ο Δήμαρχος, ότι από κοινού, Περιφέρεια και Δημοτική Αρχή, μια και τα χρήματα θα τα διαθέσουμε εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα συνδράμουμε όλοι μαζί στο αποτέλεσμα. Γιατί από κοινού είναι κοινός, είπα, ο στόχος. Δεν υπάρχουν διαφορές. Έχουμε διακριτούς ρόλους σαφέστατα και η Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά ο στόχος είναι κοινός, η ανάπτυξη των περιοχών μας. Μια τέτοια συνάντηση ήταν απαραίτητη, διότι έχουμε κουβεντιάσει σχεδόν με όλους, ξεχωριστά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς πρέπει να οργανωθούμε και πώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες σε αρδευτικά δίκτυα και σε υδροληψίες, ούτως ώστε να αρδευτούν όλες οι περιοχές του Δήμου μας, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτή η συνάντηση είναι σημαντική, διότι θα καθορίσουμε τους στόχους, θα συμφωνήσουμε. Ανάλογα βέβαια, οι ανάγκες είναι απεριόριστες. Πάντα έτσι συμβαίνει σε μια οικονομία. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις απεριόριστες ανάγκες με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε. Οι χρηματοδοτήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχει μια πολύ σημαντική κολλησιεργία όσον αφορά τα προγράμματα. Από μελέτες είμαστε σχεδόν όριμοι για ορισμένα έργα, αλλά αυτή η κολλησιεργία μας έχει φέρει πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν όμως κάποιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι ικανές να λύσουν πολλά μικρά προβλήματα και μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά τόπους. Για τα μεγάλα έργα, τα οποία είναι ο στόχος μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών, αφορούν το μεγάλο έργο του Ασοπού, που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τόσο στην άδρευση, αλλά και στην ύδρευση και μπορεί να παράξει και ηλεκτρική ενέργεια μέσα από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Αυτός είναι ο στόχος μας και πρέπει να είμαστε όλοι δυναμικά να το διεκδικούμε. Έχει καθυστερήσει και νομίζω ότι είναι σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να υψώσουμε πάλι τις δυνάμεις μας για να προχωρήσει.
για την περιοχή τη δική μας, που είναι ειδικότερα, υπάρχει μια μελέτη έτοιμη, όριμη, για τα αρδευτικά των πηγών του ΣΥΕ, που θα δρέψουν μια πολύ σημαντική περιοχή. Είναι υψηλού κόστους, δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτές τις χρηματοδοτήσεις το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όμως, όταν ανοίξουν αυτά τα προγράμματα, μπορούμε να την εντάξουμε. Υπάρχει άλλη μία μελέτη στην περιοχή της Τυμφαλίας, που είναι και αυτή υψηλού κόστους, και εκκρεμούν και κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να έχει και το τελευταίο κομμάτι γης να έχει νερό και να αρδεύεται. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα. Μιλάω για τα μεγάλα έργα, τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί μελετητικά. Όμως τα μικρότερα έργα τα έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και πιστεύω με την αγαθές σχέσεις και συνεργασία που έχουμε με την αντιπεριφέρεια εδώ πέρα να δρομολογηθούν και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ούτως ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή, αλλά να έχουμε και καλύτερη ποιότητα. Θα γίνει πώς γίνονται τα έργα, έτσι. Κάποτε υπήρχε μια φιλοσοφία ότι πάρε σωλήνη στην κοινότητα, στο Δήμο, στο Σύλλογο, ξέρω εγώ ποιος ήταν, και οι σωλήνες μένανε σε κάποιες αποθήκες ή εκτός αποθήκες και στον ήλιο και καταστραφώσαν. Αυτό έχει τελειώσει, έχει λήξει. Το έργο γίνεται πλέον προμήθεια και κατασκευή. Έτσι, για να ξέρετε πώς θα δουλέψει αυτό το σύστημα, αυτό που είπαμε σήμερα. Μελέτες κατευθείαν, όχι εσείς. Τις κάνει υπηρεσία. Εσείς θα προτείνετε σήμερα αυτά που θέλετε. Θα τα βάλουμε όλα κάτω εμείς στο τέλος, να δούμε πού φτάνουμε. Γιατί μπορεί να είναι έργα των 10 εκατομμυρίων, έτσι. Εμείς θα είναι συγκεκριμένο το ποσό, θα είναι συγκεκριμένο το οποίο θα εγκριθεί από την περιφέρεια. Αυτά τα χρήματα θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όπου υπάρχει πρώτη ανάγκη και εκεί που πρέπει να πάνε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις παραγωγές και όλους εσάς. Στη δική μου κοινότητα έχω ένα πάρα πολύ καλό διαμορφωμένο αδερφικό έργο, το οποίο χρειάζομαι κάποιες ενισχύσεις, δηλαδή να γίνουν κάποιες βελτιώσεις μέσα στον κάμπο, γιατί έχει γίνει αναβαθμός και εκεί βελτιώσεις δεν έχουν γίνει. Χρειάζομαι επίσης ένα δίκτυο αδερφικό, το οποίο στην πρώτη μέταση που έκανα, το οποίο χρειάζεται βελτιώσεις, γιατί και λόγω των μεθόδων των πολλών που λειτουργεί έχει προβλήματα αρκετά. Και ένα καινούριο δίκτυο, επίσης αδερφικό, από την καινούρια εξαμενή που κάναμε, για να καλύψουμε ανάγκες αδερφικού σε κομμάτια τα οποία δεν αδερφούνται. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν έχουν δίκτυο, αδερφούνται με τα βλάκια. Είναι ένα θέμα με μια γεώτρηση η οποία έχει χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Την έχουμε στήσει η γεώτρηση και δεν έχουν έρθει τα μηχανήματα να μπουν από πέρυσι. Και είναι χρηματοδότηση περιφέρειας εδώ, στο Μαχία. Μίλησα με κάποιον κύριο πριν από ένα μήνα, λέει σε ένα μήνα, λέει πιστεύω να το έχω ετοιμάσει. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εκεί πέρα κάποιες αλλαγές δικτύων, κάποια αντικατάσταση μάλλον. Ανευτικό σύλλογο, ο οποίος δεν ισχύει, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα στην περιφέρεια και ο Σταματούτης ξέρει γιατί δεν έχει εκδοθεί ο σύλλογός μας. Το Λαγιώτη πιστεύω ότι είναι από τα χωριά που δεν έχει πάρει πράγματα από περιφέρεια. Η περιφέρεια μας έκανε πέρυσι ένα έργο πολύ καλό της άβρεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει να το πούμε, το έχουμε δηλώσει. Ο κύριος Δημόπουλος ήταν άψογος στη συνεργασία, ευχαριστούμε την περιφέρεια, το συζητάμε. Εγώ έχω ένα θέμα με τις μετένιους άβλακες. Έχω έναν άβλακα ο οποίος είναι γύρω στα 200 μέτρα, ο οποίος πρέπει να φτιαχτεί γιατί αδρεύει μια μεγάλη περιοχή, τη θέση Μπαρίτσα, στο Λαλιώτη. Όσον αφορά γεωτρήσεις, έχω μια γεώτρηση τώρα. Ναι, έχει γεωτρήσει τελείως. Έχει καθίζηση, έχει φύγει. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο έργο, είναι εύκολο έργο και μας είναι πολύ αναγκαίο. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί θέλει άβλακα εκεί. Θα γεμίζει σωλήνα, θα βουλένει αμέσως. Θέλει άβλακα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άβλακα σε αυτό το περίοδο. Αν δεν υπάρχει, τι να πω. Σωλήνα δεν μας βολεύει σωλήνα γιατί έχει. Πολλά γίνονται. Okay.
Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί είναι για μας, εμείς έχουμε κοινοτικές γεωτρήσεις, έχουμε ομαδικές γεωτρήσεις στο Λαλιώτη, δεν έχουμε από το Δήμο. Τώρα ετοιμάζουμε μια γεώτηση που είναι στη θέση Κατούπη. Αυτή την γεώτηση την έχουμε στείλει προς αδειοδότηση, είναι στην Πάτρα. Εκεί θα ήθελα ένα έργο σωλήνας τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα για να εξυπηρετήσει το Λαλιώτη. Αυτή η γεώτηση πιστεύω θα μας λύσει πολλά προβλήματα και είναι πολύ βασική για εμάς. Δηλαδή θα εξυπηρετηθεί όλο το χωριό. Είναι στο γενικό σύνολο θα εξυπηρετηθεί και θα έχουμε μια καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα μας, γιατί φημιζόμαστε για τα προϊόντα μας. Δεν είμαστε ένα χωριό που δεν παράγουμε, παράζουμε.